Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον 10ο παίχτη. Στο μικρόφωνο ο Διονύσης Θαλασσινός. Κοντά σας θα είμαστε μέχρι τις 6 ώρα. Αργήσαμε σήμερα γιατί είχαμε κάποια θέματα να μαζέψουμε. Παρασκευή 3 Μαρτίου. Σήμερα, τελευταία μέρα της εβδομάδος και έρχονται πρωταθλήματα βέβαια στο Σαββατοκύριακο. Έχει full δράση, αγωνιστική, δεν το συζητώ. Πολύ ωραίο Σαββατοκύριακο, από τα καλύτερα θα έλεγα, όχι το καλύτερο, γιατί έχουμε πάρα πολλά ντέρμπι και σε Ελλάδα και σε εξωτερικό. Έχουμε και στην Ευρωλίγκα ντέρμπι σήμερα αιώνιο Παναθηναϊκού Ολυμπιακού. Την Κυριακή πάλι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στο ποδόσφαιρο. Είχαμε κύπελο, θα δούμε το κύπελο είχαμε χτες. Επίσης χτες είχαμε και βόλμες αγωνιστικές. Το ντέρμπι στην Αγγλία μεταξύ Arsenal και Manchester City που ήταν μόνο ντέρμπι στα χαρτιά. Καθώς City έκανε περίπατο. Απέναντι στην Arsenal. Δεν είχαμε πραγματικό ντέρμπι. Θα δούμε όλα τα νέα της επικαιρότητας. Θα ξεκινήσουμε από τα νέα των ομάδων. Βεβαίως γινόταν στον τον Πανιόνιο. Δυσκολεύει του Άστο για ο ΆΚΑ. Είναι αφίβολος ο Άστο Σαντάνα για το παιχνίδι την ΑΕΚ στο ΆΚΑ που είναι την Κυριακή. Δεν έχει κάποιο άλλο νέο Πανιόνιος. Πάμε στον Ολυμπιακό. Ο Γκαρθία δηλώνει είμαι λυπημένος για όσο συνέβησε στην Τούμπα. Ο Ασαριφά δηλώνει φανταστείτε τι θα γινόταν αν άρχισε το παιχνίδι στην Τούμπα και βάζαμε ένα γκολ. Ο Μπέος έκανε θέατρο Γκαρθία να πάρω τον τίτλο ΑΕΚ ΠΑΟΚ. Είχαμε και την δικαστική απόφαση, μάλλον θα είχαμε σήμερα δικαστήριο για το μάτς στην Τούμπα. Πρέπει να ξεκινήσει και δεν ξέρω αν έχει ολοκληρωθεί αν έχουμε νέα. Στο αρχείο οι καταγγελίες Ολυμπιακού για Τούμπα και Γιάννενα. Ο οικονόμου δηλώνει ούτε με κανόνι δεν μπορείς να προβλέψεις τον νικητή απόψε. Ο Κάρι Χάιν Σύρο Άσμο Μάικ Μπατίστ. Ο Γιώργος Σαββίδης όλη η Ευρώπη γελάει με τα καρδιουζιλίκια σας. Δανεικός και γύρισος ο Βιάννα. Πιθανόν μοιάζει το ενδεχόμενο ο Μπρούνο Βιάννα παραμείνει στην Πράγκα στην οποία έχει παραχωρηθεί ως δανεικός από τον Ολυμπιακό. Στο στόχαστρο Γιορεντίνα ο Βούκοβιτς, εξετάζει Γιορεντίνα τον Βούκοβιτς, ο οποίος έχει πάει δανεικός, έχει φύγει τον Ολυμπιακό δανεικός, στην Λας Βερόνα, δεν κάνω λάθος. Οι φίλοι αυτού του Ολυμπιακού, στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού, από τη στιγμή που είναι γεγονισμένοι των θυρών, θα βρίσκονται στο πλευρό της ομάδος, αλλά έξω από το γήπεδο, θα έχουν κερκίδα. Κατά κάποιο τρόπο. Αυτά από τον Ολυμπιακό. Πάμε στον Παναθηναϊκό.
Δεν θα συμμορφωθώ με την ποινή, τιμωρήθηκα ως πατέρας. Ο Δημήτρης Γιακόπουλος έβγαλε μια ανακοίνωση την οποία έστειλε στην Ευρωλίγκα μέσω του Instagram, που αναφέρουμε ότι είναι σημαντική πολύ, αναφέρουμε τη γράφη και το λέω σημαντική γιατί έχει τιμωρηθεί από 12 μήνες, πήγε σε 5 μήνες τη τιμωρία του. Και παρόλα αυτά θα είναι σήμερα, θα δώσει κανονικά το παρόν στο ΆΚΑ, το μάτς στον Ολυμπιακό. Και όπως είπε ο ίδιος, θα πάει σε όλα τα, σε όλους τους αγώνες αν μπορεί. Αναφέρει αγαπητή μπασκετική κοινότητα, όπως όλοι γνωρίζετε, έχω τιμωρηθεί παράνομα από τη EuroLeague, μια εταιρεία όπου ο Παναθηναϊκός Superfoods βρίσκεται ανάμεσα στους ιδιοκτήτες, με πεντάμινη απαγόρευση εισόδου στο γήπεδο και 60.000 ευρώ πρόστιμο. Ο λόγος γι' αυτό είναι το λεγόμενο ξέσπασμά μου μετά την είσοδο 30.000 φιλάθλων του μπάσκετ στον λογαριασμό του Instagram της 11χρονης κόρης μου και την απείλησαν μαζί με τη σύζυγό μου και το γιο μου. Τα στοιχεία έχουμε δει στην EuroLeague. Είμαι σίγουρος πως όποιος από εσάς ήταν στη θέση μου θα έκανε ακριβώς το ίδιο πράγμα για να προστατεύσει την οικογένειά του. Αυτό ήταν ο λόγο τιμωρία μου. Τιμωρήθηκα ω πατέρα και όχι ω μέλο ενό αθλητικού συλλόγου. Εξαιτία όλων αυτών δεν θα συμμορφωθεί. Συμμορφωθώ εννοεί με την ποινή. Κάτι μπορεί να οδηγήσει σε ένα πρόστιμο από 30 έως 280.000 ευρώ για κάθε φορά που παρακολουθώ το σύλλογο στον οποίο επενδύω χρόνο, ενέργεια και χρήμα. Κύριε Μπερτομέου και όλα τα μέλη τη πασχετική κοινότητα, ελπίζω να νιώσετε καλά με την απόφασή μου και περισσότερο από οτιδήποτε. Εύχομαι όλοι να νιώσετε αφοσίωση. Field Devotion, το μότο τη EuroLeague. Με ευχαριστίε, Μίτζ Γιαγόπουλο. Μάλιστα, αυτή ήταν η ανακοίνωση που έβγαλε προς τον κύριο Ντομέου. Σήμερα έχουμε πληρωμές στον Παναθηναϊκό, υπομονή τέλος για τους παίχτες. Σήμερα θα μπουν 530.000 ευρώ στα ταμεία, όπου θα μοιραστούν στους παίχτες για τις πληρωμές του τέλους Οκτωβρίου, αλλά και στο υπομονικό team και στους υπαλλήλους βεβαίως. Μπήκαμε τον Γιάννη Αλαφούζο αυτά τα χρήματα. Έρχεται αλλά αργεί ο Μολίνς. Σε Ελλάδα θα επιστρέψει σήμερα ο Γιώργο Μολίν, αλλά θα χρειαστεί τουλάχιστον άλλε 2 εβδομάδες για να επιστρέψει στη δράση, για να αποκτήσει φυσική κατάσταση. Σήμερα αποφασίζει ο Ζουνή για την Ενδεκάδα. Αυτά για τον Παναθηναϊκό. Πάμε στην ΑΕΚ. Η ΑΕΚ, η οποία δεν ξέρω αν το αναφέρουμε, χτε έπεσε κύπελο με τη Λάρισα για το πρώτο παιχνίδι σε 7,5 ώρα, το οποίο νίκησε η Λάρισα με 2-1. Ένα παιχνίδι με πολλή ένταση. Δεν τον παρακολούθησε, είδα τι φάσει όμω, πραγματικά με πολλή ένταση, με αμφισβητούμενε φάσει. Πολλές και λογικό να υπάρχουν και από τις δύο ομάδες διαμαρτυρίες για τη διαιτησία, καθώς έκανε πολλά λάθη και ο διαιτητής ο Ζαχαριάδης και ο βοηθός και παραδέχθηκαν αμφότεροι. Πολύ σωστό, νομίζω. Αγωνία για Αραούχο, Σιμόες και Χουλτ. Το Σάββατο ξεκαθαρίσει με το χ τον Αραούχο, Σιμόες και Χουλτ απέναντι στον Πανιόνιο. Αντιμετωπίζουν πρόβλημα τραυματισμών. Πρόστιμο στην ΑΕΚ για τον προημιτελικό κυπέλλου με τον Ολυμπιακό. 21.000 ευρώ, επιβλήθηκε πρόστιμο στην ΠΑΕΑΕΚ για κάποια παραπτώματα. Ο Σάκοτα δηλώνει στον μπάσκετ θέλει χρόνο να ξαναβρούμε πατήματα μετά το κύπελο. Αφίβολος, το είπαμε αυτό. Ο Λαμπρόπουλος δηλώνει δεν υπήρχε κανένα πέναλτι. Ο επόπτης ήταν ο Μερικενίδης. Ο Μωράν δηλώνει σε τέτοια μάτς τα πάντα, πάντα υπάρχει ένταση. Αυτά και από την ΑΕΚ, λίγο με τον ΠΑΟΚ. Θα δούμε αργότερα για το παιχνίδι τα γκολ και τα λοιπά και λίγο πώς κύλησε που θα πάμε στους αγώνες που έχουν γίνει. Ο Λουτζέσκου δηλώνει το μυαλό μας μόνο στον Αστέρα. Σκέψη για δέσιμο του Αζεβέντο στον ΠΑΟΚ. Αν προσφέρουν ένα συμβόλαιο δηλαδή, καθ' είναι ιδανικό μου θέλει σεζόν, αλλά έκανε πολύ καλή εντύπωση στο μάτς με τον Πανιόνιο. Είχε καλή απόδοση. Τέλος από ΠΑΟΚ ο Τζουβάρας. Ο προπονητής της ομάδας, της γυναικείας ομάδας Χάντολ του ΠΑΟΚ. Παραιτήθηκε. Έτοιμος, όχι αυτά είναι χθεσινά. Λοιπόν, αυτά από τα νέα των ομάδων. Πάμε στο πρώτο διάλειμμα και επιστρέφουμε με ό,τι έγινε χθες στο ποδόσφαιρο που είχαμε αγωνιστικές και κύπελο. Αλλά βεβαίως και τι έγινε σε μπάσκετ, Ευρωλίγκα και NBA.
φίλε χρά.
Επιστροφή στο 10ο παίχτη. Πάμε να δούμε λίγο κάποια νέα που βγήκαν πριν λίγη ώρα για να πάμε συνέχεια να δούμε τι έγινε χτες, αλλά και όλα τα πρωταθλήματα που έρχονται στο Σαββατοκύριακο, τις αγωνιστικές δηλαδή. Κατηγορείται για ψευδορκία ο Μόντριτς. Ο Μέσης Ρεάλ κατηγορείται από τις κρατικές αρχές πως έδωσε ψευδή στοιχεία στην κατάθεσή του στη δίκη του άλλου της χειρόδα της Δυναμό Ζάγκρεμπ, Σβάρντο Μάμιτς. Τελευταίος και τρεις συνεργάτες που αντιμετώπισε κατηγορίες πως καταχράστηκε πολλά εκατομμύρια το σύλλογο, μεταξύ άλλων και από την πόλη του Κροάτι Άσου στην Τότεναμ του 2008. Μάλιστα, αυτό είναι σοβαρό. Σοβαρή κατηγορία. Δούμε τι μέλλον υπάρχει. Αυτή τη στιγμή διεξάγεται η δίκη για τα επεισόδια η δίκη για το περιστατικό που έγινε στην Τούμπα μεταξύ του ματς, μεταξύ ΠΑΟ και Ολυμπιακού, που δεν έγινε ποτέ. Μάλιστα, εξελίσσεται θρίλερ από ό,τι φαίνεται. Καθώς έχουμε συμπληρωματική έκθεση του Αρετόπουλου που καίει τον ΠΑΟΚ, ζητήθηκε αναβολή αλλά δεν έγινε δεκτή. Έχουμε νέα δεδομένα λοιπόν. Υπήρξε μια συμπληρωματική έκθεση του Αρετόπουλου για το λόγο που διέκοψε το ματς. Ζήτησε αναβολή ο ΠΑΟΚ, δεν έγινε δεκτή και στη συνέχεια ζήτησε μισή ώρα διάλειμμα για να μελετήσει την συμπληρωματική έκθεση του Αρετόπουλου. Έπειτα από το αίτημα του αυτικού δικαστή, ο Αλέξανδρος Αρετόπουλος απέστειλε συμπληρωματική έκθεση για το όσο έγινε το βράδυ της Κυριακής. Σε αυτή σημειώνει ότι διέκοψε το παιχνίδι λόγω τραυματισμού αξιωματούχου, ο οποίος επιβεβαιώνεται από τον γιατρό του αγώνα, ενώ ο Γκαρθία έχει κανονικά δικαίωμα να βρίσκεται στον αγωνιστικό χώρο. Αυτό δεν το γνώριζα. Η κατάθεση έκθεσης εξέπληξε την πλευρά του ΠΑΟΚ, η οποία ζήτησε αναβολή της υπόθεσης ή διακοπή ως τη Δευτέρα προκειμένου να προετοιμαστεί. Συγκεκριμένα, ο δικηγόρος του κεφάλου του Βορρά, Αχιλλέας Μαυρομάτης, ανέφερε ότι αγνοούν το πώς ζητήθηκε η έκθεση και ζήτησε να κληθεί ο Αρετόπουλος για εξεταστεί και από τον ΠΑΟΚ. Ο Μάκης Γκαγκάτης από την άλλη σημείωσε ότι είναι τουλάχιστον ύποπτη η κατάθεση πνευματικής έκθεσης από την πλευρά του Αρετόπουλου και αναρωτήθηκε υπό ποιες πιέσεις προχώρησε αυτή την κίνηση. Η ουσία είναι πάντως ότι η έδρα απέριψε το αίτημα αναβολής που κατέθεσε ο ΠΑΟΚ και απλώς δίκοψε για μισή ώρα ώστε να προετοιμαστούν οι Θεσσαλονικείς την προσπάθειά τους να αντικρούσουν τα νέα δεδομένα. Οπότε είναι σκούρα τα πράγματα για τον ΠΑΟΚ από ό,τι φαίνεται. Ενώ εδώ σε ζωντανά βλέπω τι συμβαίνει. Υπάρχουν αστυνομικές δυνάμεις έξω από τη ταραφή της Super League. Για το 48ωρο της συμπληρωματικής έκθεσης που σχολιάζεται, ισχύουν οι 48 ώρες όταν το ζητάει η οργανώτερη αρχή. Εδώ το ζήτησε η δικαστής, κρίνοντας ότι χρειάζεται περισσότερα στοιχεία. Η δικαστής, η οποία ήταν παρεπιπτόντως η ίδια, που ήταν και στη δίκη που έγινε για το μπουκάλι μπύρας, που πέτυχε το κουτάκι, πέτυχε τον Ίβιτς. Ο πατέρας του ΠΑΟΚ είναι στα γραφεία της Super League, φοράω συνθήματα του Ολυμπιακού. 30, περίπου 30 είναι. Σε λίγα λεπτά θα ξαναξεκινήσει η διαδικασία από ό,τι φαίνεται. Πάμε να δούμε τι έγινε χτες στο ποδόσφαιρο. Λοιπόν, ξεκινήσουμε το κύπελλο Ελλάδος βεβαίως που είχαμε τον άλλο μην τελικό. Λάρισα ΑΕΚ 2-1. Ένα παιχνίδι όπως είπα και πριν με πολύ ένταση. Όπου το πρώτο μήχρονο έριξε 0-0 με πολλές κάρτες. Στο δεύτερο μήχρονο προηγήθηκε η ΑΕΚ στο 51 με το Μασούτ, με ένα τέταρτο του Μασούτ, το οποίο όμως έπρεπε να μετρήσει γιατί ήταν και σε θέση offside και έχει γίνει φάουλ από όσο φάνηκε μετά στο replay δεν θυμάμαι σε ποιον παίχτη, από τον Μωράν. Γίνεται φάουλ, δεν το θέλει ο διαιτητής και συνέχεια αφού σταματήσει παίξει λάρι σας, βγαίνει τέτοιο Μασούτ, ο υπόψης ήταν στη λάθος θέση, ήταν λίγο πιο μπροστά ο Μασούτ. Έκανε το 0-1, υπήρξαν διαμαρτυρίες. Στη συνέχεια στο 57 κέρδισε πέναντι η Λάρισα, το Γέσον Ασλίδη, σε ένα πέναντι που θα έλεγα ότι έπεσε λίγο εύκολα ο παίκτης της Λάρισας, οπότε έχουμε δεύτερη αφισβητούμενη φάση. Ευστόξη έκανε το 1-1 και στο 92 ο Κρισμάν με σούτ μέσα στην περιοχή έκανε το τελικό 2-1 για τη Λάρισα. Πήρε ένα μικρό προβάδισμα η Λάρισα, η ΑΕΛ, της Ρεβάν στο ΆΚΑ. Όπου η ΑΕΚ θέλει τουλάχιστον ένα γκολ, ένα 0 δηλαδή να νικήσει, για να πάει τελικό. Οπότε είναι όλα ανοιχτά. Ενώ στο τέλος είχαμε και εισβολή κάποιων οπαδών μεταξύ ενός ο οποίος έσπρωξε τον Αμπρόπουλο. Αυτά δεν είναι ωραία πράγματα να γίνονται. Τέλος πάντων, είχαμε την παραπομπή του διαιτητή του Ζαχαριάδη και του βοηθού του. Απολύτως λογικό.
Μετά είχαμε ένα συνέντευξη τύπου γιατί η συλλόγηση του Μανώλη Χιμένεθ κάποια στιγμή παρενέβη ο Αλέξης Κούγιας, ο πρόεδρος της Λάρισας, και είχαν ένα διάλογο. Γενικώς συνέβησαν πάρα πολλά. Να δούμε πώς θα έρθει το μελλοντικό μάτς, καθώς έχει ενδιαφέρον. Γιατί το άλλο παιχνίδι δεν έχει τόσο ενδιαφέρον, γιατί έχει εθνική ο ΠΑΟΚ 1-3 και πεσαιρέα του, ενώ αυτό νίκησε η Λάρισα με 2-1. Να δούμε τι άλλο είχαμε χτες. Είχαμε ένα παιχνίδι την Premier League, Arsenal Manchester City, επειδή το παρακολούθησα το παιχνίδι. Καταιγιστική Manchester City, έκανε περίπατο όπως το περίμενα δηλαδή. Δεν είχε και πολύ κόσμο στο γήπεδο, ήταν σχεδόν άδειο γιατί είχε και κρύο. Ήταν και απογοητευμένο ο κόσμο και 0 βαθμού. Εύκολα η City από το 30 στο 33 ήταν 0-3. Το 0 έγινε με τον Μπερνάρντο Σίλβα στο 15, το 0-2 με τον Νταβίτ Σίλβα στο 28 και το 0-3 με τον Σανέ, με πολύ συνδυασμό των παιχτών. Μετά δεν έβαλε άλλο γκολ η City, έριξε τις μηχανές, δεν χρειαζόταν, ήταν επιβλητική πραγματικά. Πολύ καλύτερη. Πιο από ό,τι ήταν στο γήπεδο την Arsenal, παρόλο η Arsenal που είχε την κατοχή σε μεγάλο μέρος παιχνιδιού αλλά και περισσότερες τελικές. Κέρδισε απέναντι στο 53, αλλά στόχισε ο Αμπαμπεγιάν και έπαιρνε αυτό το 0-3. Η City ήθελε, πήρε από αυτό το παιχνίδι 5 νίκες νομίζω για να πάρει το πρωτάθλημα. Τώρα θα είναι 4, οπότε είναι πολύ κοντά. Πάμε και στην Ισπανία, στη Λα Λίγκα που είχαμε 3 παιχνίδια. Μπέτις Σοσιεδάδ 0-0. Λας Πάλμας Μπαρτσελόνα 1-1. Στραβοπάτημα της Μπαρτσελόνα και ευκαιρία για να μειώσει κι άλλο η Ατλέτικο. Και έρχεται και το ντέρμπι την Κυριακή Μπαρτσελόνα Ατλέτικο. Με πολύ ενδιαφέρον γιατί η Ατλέτικο με αυτά και με αυτά έχει μειώσει 5 βαθμούς τη διαφορά, αν δεν κάνω λάθος. Άμα νικήσει, πάει στους 2 και ξανά έχουμε ενδιαφέρον για το πρωτάθλημα. Γιατί η Μπαρτσελόνα χαλάρωσε αρκετά. Πίστεψε ότι το έχει πάρει, δηλαδή υπάρχει λόγος για να πιεστεί, αλλά. Να που η Ατλέτικο ήταν πολύ σταθερή και έκανε σερή ρεκόρ και την πλησίασε πάρα πολύ. Το 0 έγινε με το Μέση στο 21 με ευθείας εκτέλεση πέναλτι νομίζω, όχι με φάουλ, συγγνώμη. Και η Λας Πάλμας με πέναλτι στο 48 με τον Γκαλέρι έκανε τελικό 1-1. Ενώ το άλλο μάτς το χθεσινό, το τρίτο, Αλαβές Λεβάντε 1-0. Θα πούμε και οι δύο ομάδες τελείωσαν με κόκκινη κάρτα. Στο 32 έχασε πέναλτι η Λαβές με τον Γκαρσία, ενώ στο 90 ο Λαγκουάρντια έκανε τελικό 1-0, στο τέλος για την Λαβές. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα, λοιπόν, όχι ψέματα, θα πάμε να δούμε, λοιπόν, όχι. Δεν υπάρχει κάποιο νέο σχετικά με τη δίκη. Θα σας ενημερώνουμε για ότι αν έχουμε κάποια εξέλιξη. Νομίζω για να πάμε μετά στο μπάσκετ. Τώρα θα πάμε να δούμε στα πρωταθλήματα. Μάλλον πάμε σε ένα πολύ μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε με τα πρωταθλήματα που έρχονται στο Σαββατοκύριακο. Super League, θα δούμε Basket League και όλα του εξωτερικού. Premier League, Αγγλία, Γερμανία, Ισπανία, Ιταλία και Football League βεβαίως, αλλά και Γαλλία. Και μετά θα κλείσουμε με μπάσκετ, NBA και Ευρωλίγκα βέβαια.
Επιστροφή στο 10ο παίχτη και πάμε να δούμε την 24η αγωνιστική της Super League που έχουμε αυτό το Σαββατοκύριακο. Με βέβαια το μεγάλο ντέρμπι των Ιωνίων να ξεχωρίζει. Λοιπόν, το Σάββατο στις 3 η ώρα έχουμε Πλατανιάς Λαμία. Στις 5 και 4 Κέρκυρα Πας Γιάννενα. Και στις 7.30 Ατρόμητος Ξάνθη. Ενώ την Κυριακή στις 3 η ώρα Αστέρας Τρίπολης ΠΑΟΚ. Στις 5 και 4 ΑΕΚ Πανιώνιος και Λεβαδιακός ΑΕΛ. Και στις 7.30 το μεγάλο ντέρμπι Ολυμπιακός Παραθηναϊκός. Και κλεισμένο των θυρών, υπενθυμίζω. Δεύτερη αγωνιστική που εκτείνει την ποινή του Ολυμπιακός και τελευταία. Ενώ τη Δευτέρα σε 7.30 ώρα κλείνει η αυλαία της 24ης αγωνιστικής για τη Super League με το παιχνίδι Απόλλωνος Μύρνης Παλαιτωλικός. Πολύ ωραία παιχνίδια είναι αυτά. Να δούμε και τη βαθμολογία στη Super League. Ο βεβαίως βαθμολογία όσο μπορεί να είναι έγκυρη, καθώς περιμένουν δικαστικές αποφάσεις τι θα γίνει με κάποιες ομάδες. Πρώτος είναι ο ΠΑΟΚ με 52 βαθμούς, δεύτερη ΑΚ με 51, τρίτος Ολυμπιακός 46, τέταρτος Ατρόμητος 43, Ξάνθη και Πανιώνιος έχουν 32, Παναθηναϊκός 30, Πας Γιάννενα και Αστέρας Τρίπολης και Πανετολικός 29, Λεβαδιακός 26, ΑΕΛ 25, Λαμία 20, Κέρκυρα 18, Απόλλωνος Μύρνης 16 και Τελευταίος Πλατανιάς με 10 βαθμούς. Αυτά ισχύουν για το Super League. Πάμε στην Basket League που έχουμε μετά από δύο εβδομάδες, αν δεν κάνω λάθος, αγωνιστική δράση. Λοιπόν, το Σάββατο στις 4.30 ώρα έχουμε γυμναστικός Λάρισας Φάρος Κίμη, ΠΑΟΚ Τρίκαλα, ναι. Λαύριο Ρέθυπνο. Ενώ στις 5 ΑΕΚ Κολοσσός Ρόδου. Και στις 6.30 Πανιώνιος Γκοσκόλα Κόρυβος. Ένα παιχνίδι το οποίο θα μεταδώσουμε, μεταδώσουμε απευθείας από το NSTV Live. Ενώ την Κυριακή στις 6.30 ώρα έχουμε το παιχνίδι Προμηθέας Παναθηναϊκός Superfoods. Ενώ τη Δευτέρα στις 6 ώρα Ολυμπιακός Άρης. Αυτά τα παιχνίδια την Basket League. Να δούμε και την βαθμολογία. Είχαμε μείνει στη βαθμολογία της Basket League. Πρώτος Παναθηναϊκός με 16-0, δεύτερος Ολυμπιακός με το 14, Λαύριο Προμηθέας και ΑΕΚ έχουν 16, Κολοσσός 9-7, ΠΑΟΚ 8-8, Ρέθυμνο και Κίμη 7-9, Κόρυβος και Άρης έχουν 6-10, Φάρος 5-11 και Πανιώνιος και Τρίκαλα 3-13. Αυτά για την Basket League και πάμε γρήγορα στη Football League. Που έχουμε την 19η αγωνιστική το Σαββατοκύριακο. Το Σάββατο στις 3 η ώρα έχουμε ένα παιχνίδι Όφη Αργέντης Καρδίτσας, το οποίο το δείχνει επιθυμητή μετάδοση η ΕΡΤ.
Για την Κυριακή στις 3 η ώρα τα επόμενα παιχνίδια. Δόξα Δράμα Αιγυριακό, Παραχαϊκή Καλυθέα, Πανσεραϊκό Πανηγιάλιο, Σπάρτη Απόλλων Πόντου. Και στις 5 την Κυριακή στις 5 η ώρα, Άρης Τρίκαλα, το οποίο το δείχνει και αυτό το παιχνίδι η ΕΡΤ. Ενώ τη Δευτέρα στις 5 η ώρα έχουμε το παιχνίδι Χανιάκης Αμικός Εργοτέλης που κλείνει την αυλή της αγωνιστικής. Και έτσι βαθμολογία, πρώτο ο Άρης 48 βαθμούς, δεύτερο ο Όφη με 42, τρίτη Παραχαϊκή με 40, τέταρτη τα Χανιάκης Αμικός με 31 και μας λιγότερο. Δόξα Δράμας και Τρίκαλα έχουν 30, Απόλλων Λάρισας 28, Καραϊσκάκης 26, Απόλλων Πόντου και Σπάρτη 25, Αιγυριακός 22, Αναγέννηση Καρδίτσας 21, Εργοτέλης 17, Πανηγιάλος 16, Καλυθέα 14, Παρσεραϊκός 13 και Βέρεια και Χανιακός έχουν αποχωρήσει από το πρωτάθλημα. Αυτά και από τη Football League. Πάμε και στην Premier League επιτέλους. Να δούμε την 21η αγωνιστική έχουμε εκεί στην Αγγλία. Το Σάββατο στις 2.30 ώρα έχουμε Burnley Everton. Στις 5 Watford West Brom, Leicester Bournemouth, Southampton Stoke, Swansea West Ham, Tottenham Huddersfield. Σε 7.30 Liverpool Newcastle. Ενώ την Κυριακή στις 3.30 ώρα Brighton Arsenal. Στις 6 το derby της αγωνιστικής Manchester City Chelsea. Πολύ ωραίο παιχνίδι αυτό. Αν και η City θα πάρει το πρωτάθλημα, να δούμε αν θα καταφέρει να κάνει κάτι Chelsea και το έδρα. Και τη Δευτέρα στις 10 η ώρα κλείνει η αυλή της αγωνιστικής με το παιχνίδι Crystal Palace Manchester United. Στη βαθμολογία, πρώτη Manchester City με 75 βαθμούς, δεύτερη Manchester United με 57, τρίτη Liverpool δεύτερη Manchester United με 59, τρίτη Liverpool με 57, τέταρτη Tottenham 55, Chelsea 53. Έχουν δύο βαθμούς διαφορά οι ομάδες. Έκτη Arsenal με 45, έχει πει πάρα πολύ πίσω. Burnley 37, Leicester 36, Everton 34, Watford 33, Bournemouth 32, Brighton 31, West Ham και Huddersfield 30, Newcastle 29, Southampton, Crystal Palace και Swansea 27, Stoke 26 και τελευταία West Brom με μόλις 20 βαθμούς. Πάμε στην Bundesliga, έχουμε την 25η αγωνιστική. Σήμερα η αυλαία, στις 9.30 ώρα με το παιχνίδι Gladbach Werder Bremen. Ενώ το Σάββατο στις 4.30 ώρα έχουμε Hamburgo Mainz, Wolfsburg Bayer Leverkusen, Schalke Hertha Βερολίνου, Eintracht Frankfurtis Ανόβερο και Augsburg Hoffenheim. Σε 7.30 Λειψία Dortmund, ωραίο παιχνίδι αυτό. Ενώ την Κυριακή στις 4.30 ώρα Κολονία Στουγκάρδη και σε 7 Freiburg Bayer Μονάχου. Και στην βαθμολογία, πρώτη Μπάγκερ με 60 βαθμούς, δεύτερη Ντόρτμουντ με 41, τρίτη Σάλκε με 40, τέταρτη Άιντραχτ με 39, Λεβερκούζεν 38, όπως και η Λειψία. Πολύ κοντά οι ομάδες εδώ. Γκλάντμπαχ 34, Άουξμπουργκ και Χόφενχάιμ και Ανόβερο 32, Χέρτα 31, Στουγκάδη 30, Φράιμπουργκ 29, Βέρντε Βρέμις 26, Βόρσμπουργκ 25, Μάιντζ 24 και Αμβούργκ Κολονία έχουν από 17 βαθμούς. Αυτά και από τη Γερμανία. Πάμε στην Ισπανία και στη Λα Λίγκα. Έχουμε την 27η αγωνιστική. Το Σάββατο στις 2 η ώρα έχουμε Βιαρεάλ Χιρόνα. Στις 5 και 4 Σεβίλη Μπιλμπάο. Ωραίο παιχνίδι αυτό. Σε 7.30 Λεγανές Μάλαγα. Και άλλο παιχνίδι σε 7.30 Λα Κορούνια Ιμπάρ. Και σε 10 παρά 4 Ρεάλ Μαδρίτ Χετάφε. Εύκολο έργο Χιρεάλ. Πέντε Χετάφε. Ένα την Κυριακή στη 1 η ώρα έχει Λεβάντε Σπανιόλ. Στις 5 και 4 τον Μπαρτσελόνα Ατλέτικο Μαδρίτης, το ντέρμπι της αγωνιστικής. Πολύ ωραίο παιχνίδι αυτό. Αν νικήσει η Ατλέτικο πάει στους 2 τη διαφορά και έχουμε ξανά ποτάθμα. Αν νικήσει η Μπαρτσελόνα πάει στους 8 και νομίζω κάπου εδώ τελειώνουν τα πράγματα για την Ατλέτικο. Είναι σίγουρα πρώτα αυτή την Μπαρτσελόνα. Κλειδώνει θα έλεγα τον τίτλο. Σε 7.30 Σοσιεδάδ Αλαβές. Και σε 10 παρά 4 Βαλένθια Ρεάλ Μπέτις. Ενώ Δευτέρα στις 10 η ώρα κλείνει την αυλαία της 27ης αγωνιστικής στην Λα Λίγκα το παιχνίδι Θέλτα Λας Πάλμας. Στην βαθμολογία πρώτη Μπαρτσελόνα με 66 βαθμούς, δεύτερη Ατλέτικο με 61, τρίτη Ρεάλ με 51, έχει μείνει πολύ πίσω 10 βαθμούς και πλην 15 από την κορυφή, τέταρτη Βαλένθια με 50, πέμπτη Σεβίλη με 42, έκτη Βιαρεάλ με 41, Eibar 38, Χιρόνα και Μπέτις 37, Χετάφε 36, Θέλτα 35, Μπιλμπάο 32, Εσπανιόλ και Αλαβές 31, Σοσιεδάδ Λεγανές έχουν 30, Λεβάντι και Λας Πάλμας έχουν 20, Λακορούνια 18 και τελευταία Μάλαγα με μόλις 13 βαθμούς.
Πάμε στην Ιταλία και στη Σεριά. Έχουμε την 27η αγωνιστική με ντέρμπι και εδώ. Το Σάββατο στις 4 ώρα Σπαλ Μπολόνια. Σε 7 Λάτσιο Γιουβέντους, το ένα ντέρμπι της αγωνιστικής. Εντάξει, νομίζω ότι η Γιουβέντους έχει πλεονέκτημα. Αν και η Λάτσιο είναι πολύ δυνατή, είναι πολύ φορμαρισμένη και δεν αποκλείω να νικήσει η Λάτσιο και με πολλά γκολ μάλιστα. Πιστεύω θα είναι ωραίο μάτς αυτό. Λόγω της περνάει πολύ μεγάλη κατάσταση φορμαρίσματος η Λάτσιο. Και σιγά παρτέρα το έχουμε το άλλο ντέρμπι. Τρία ντέρμπι συνολικά έχουν στην Ιταλία. Απίστευτη αγωνιστική. Νάπολη-Ρώμα. Επίσης πολύ ωραίο. Αν μπορείς να κάνεις μια πρόβλεψη, έτσι όπως οι ομάδες αυτή τη στιγμή, νομίζω η Νάπολη θα νικήσει. Την Κυριακή στη 1.30 ώρα Τζένοα-Κάλιαρη. Στις 4 Αταλάντα-Σαμπντόρια. Κιέβο-Σασουόλο. Μπενεβέντο-Βερόνα. Ουντινέζε-Φιωρεντίνα και Τωρίνο-Κροτόνε. Ενώ στις 10 παρτέρα το μεγάλο ντέρμπι. Το κλασικό ντέρμπι του Μιλάνου, Μίλαν Ίντερ. Αν θέλετε να κάνω μια πρόβλεψη, βλέπω να νικάει η Μίλαν. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη. Νομίζω ότι σε καλύτερη κατάσταση αυτή τη στιγμή. Πάμε και στη βαθμολογία. Πρώτη Νάπολη με 69 βαθμούς, δεύτερη Γιουβέντους με 65 και παιχνίδι λιγότερο. Καθώς αναβλήθηκε την προηγούμενη αγωνιστική το μάτς με την Αταλάντα στην έδρα της λόγω της κακοκαιρίας και είχε πολύ την χιονόπτωση, είχε στρώσει το γήπεδο. Η Λάτσο έχει 52 βαθμούς, Ίντερ 51, Ρώμα 50, Σαμπντόρια και Μίλαν 44, Αταλάντα 38, Τωρίνο 36, Φιωρεντίνα 35, Ουντινέζε και Μπολόνια 33, Τζένοα 30, Κάλιαρη 25, Κιέβο 23, συγγνώμη, Κάλιαρη και Κιέβο 25, Κροτόρε 23, Σασουόλο 23, Κροτόρε 21, Σπάλ 20, Βερόνα 19 και τελευταία Μπενεβέντο με μόλις 10 βαθμούς. Και πάμε και στη Γαλλία και στη League One. Έχουμε την 28η αγωνιστική. Το Σάββατο, συγγνώμη, την Παρασκευή, σήμερα έχουμε δύο παιχνίδια. Στις 8 η ώρα Nice Lille και σε 14 Μονακό Μπορντό. Το Σάββατο στις 6 η ώρα Trois Paris Saint-Germain. Σε 9 Amiens Rennes. Angers Guingamp. Metz Toulouse. Και σε Etienne Dijon. Ενώ την Κυριακή στις 4 η ώρα Caen Στρασβούργο. Στις 6 Montpellier Lyon. Και στις 10 η ώρα Marseille Nantes. Στην αγωνιστική σε Γαλλία και στη βαθμολογία. Πρώτη Παρί με 71 βαθμούς, δεύτερη Μονακό 57, τρίτη Μαρσέγ 55, τέταρτη Λιόν 50 που έχει μείνει πίσω. Μομπελιέ έχει 39 όπως και η Νάντ, Ρεν 38, Μπορντό 36 μαζί με Νις, Γκιγκάμ και Ντιζόν 35, Σεντετιέ 34, Καέρ 32, Στρασβούργο 31, Αμιάν 29, Τουλούς και Αρζέρ 28 και η Τρουά, Λίλ 27 και τελευταία Μέτς με μόλις 19 βαθμούς. Πάμε στο τελευταίο διάλειμμα και επιστρέφουμε με μπάσκετ, Ευρωλίγκα που έχουμε σήμερα αλλά και τι έγινε χτες και NBA και θα κλείσουμε μετά, θα κάνουμε την αποφώνηση.
επιστρέψαμε. Φτάνουμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Αλλά θα... Πριν πάμε να δούμε τι έγινε στο μπάσκετ, στην Ευρωλίγκα, να δούμε λίγο τι γίνεται στο θέμα της εκδίκασης της υπόθεσης του ΠΑΟΚ τον Ολυμπιακό. Ξανά άρχισε η διαδικασία και με το που ξεκίνησε, ο Αχιλλέας Μαυρομάτης, ο νομικός σύμβουλος του ΠΑΟΚ, δήλωσε: έγινε τεράστια προσπάθεια από την ΠΑΕ να μην δημιουργηθεί τίποτα. Δεν άναψε ούτε ένας πυρσός. Το παραμικρό πρόβλημα, μόνο χαρτάκια και ρολά ταμιακών μηχανών. Ο ίδιος συμπλήρωσε: προκύπτει ξαφνικά αναφερόμενο τραυματισμό του κ. Γκαρσία. Ο κ. Γκαρσία την κανονικά συμμετείχε στον πάγκο της ομάδας του. Στη λίστα δεν υπήρχε. Δεν έχει σημασία αν έγινε εκ παραδρομής. Δεν προβλέπεται συμπλήρωση για την κατάσταση. Μετά συνέχισε λέγοντας ότι έχουμε λοιπόν αντικανονική συμμετοχή, δεν τον καθιστά αξιωματούχο του αγώνα. Το άλλο θέμα είναι και ο θέλης αποχώρηση του Ολυμπιακού. Ο Γκαρσία εξετάζεται από το γιατρό για να φέρει μια εκδορά και λέει ο γιατρός ότι μπορεί να συνεχίσει να ασκεί τα καθηκοντά του. Ο διαιτητής έγραψε ότι αδυνατεί να αγωνιστεί ο Ολυμπιακός λόγω απουσίας του προπονητή. Ενώ στην πραγματική έκθεση λέει ότι ο ίδιος δεν το ξεκίνησε λόγω τραυματισμού. Δεν υπάρχει τραυματισμός αξιωματούχου και δεν υπάρχει τραυματισμός γενικά. Ζητάμε την απαλλαγή μας από την πειθαρχική κατηγορία. Να κατηγορηθεί ο αγώνας σπέρμας ή στη χειρότερη περίπτωση να διεξαχθεί ο αγώνας. Ο Λάμπρος Μπίρδας, άλλος νομικός εκπρόσωπος του ΠΑΟΚ, η δεύτερη έκθεση δεν μπορεί να ληφθεί υπόψη. Είναι άκυρη, αλλά γράφει την πρώτη φορά και άλλα τη δεύτερη. Ο Νίκος Παπαδόπουλος, τρίτος δικηγόρος του ΠΑΟΚ, και ο δικαίωμα διαιτητής πήρε την πρωτοβουλία και ζήτησε από τον Ολυμπιακό να διορθώσει την παρατυπία με το όνομα του Γκαρσία στο φιλοαγώνα. Ο ίδιος, στο φύλλο αγώνα, γιατί λέει ότι του παρέδωσε τη λίστα με τους αξιωματούχους 75 λεπτά πριν τον αγώνα και λέει ενημέρωσε αμέσως την παρατηρητή και του παραδόθηκε αμέσως η διορθωμένη λίστα. Και η λίστα διορθώνεται με μια μουτζούρα 15 λεπτά αργότερα. Ενώ τέταρτος δικηγόρος του ΠΑΟΚ, ο Χρήστος Παπαθωμάς, δηλώνει ο Βαρετόπουλος προσέχει τις λέξεις και κάνει ερμηνεία του κανονισμού που δεν έχει δικαίωμα. Τέλος πάντων, υπάρχει κάτι σημαντικό, κάποιο σημαντικό νέο θα το αναφέρουμε. Πάμε στην Ευρωλίγκα, είχαμε χτες κάποια παιχνίδια. Ζαλγίρις Κάουνας Μπαρτσελόνα 90-74. Νίκησε 16 πόντους Ζαλγίρις στην Μπαρτσελόνα. Το περιμέναμε νομίζω και συνεχίζει την κούρσα για την τετράδα. Κακό αποτέλεσμα για τις ελληνικές ομάδες, ιδίως για τον Παναθηναϊκό αυτό που ήταν μαζί στη βαθμολογία. Μακάβι Τελ Αβίβ ΤΣΕΚΑ Μόσχα 73-93. 24 μέσα στο Ισραήλ για ΤΣΕΚΑ. Συνεχίζει το τρένο με τους δικούς ρυθμούς. Παρόλο που έχει προκριθεί και μαθηματικά πλέον. Βαλένθια Μπάμπερκ 86-70, ανοίξει Βαλένθια 16 πόντους στην Μπάμπερκ. Αρμάνι Μιλάνο Ανατολού Εφές 77-64, ανοίξει η Αρμάνι την Εφές, συνεχίζει η Εφές στην τελευταία θέση. Και Βασκόνια Χίμκι, 87-77, ανοίξει 10 πόντους η Βασκόνια τη Χίμκι. Ένα αποτέλεσμα που ευνοεί τον Παναθηναϊκό, κυρίως γιατί ήταν στην ίδια θέση με την Χίμκι, ήταν ισόβαθμος. Ενώ σήμερα έχουμε τρία παιχνίδια. Στις 8 Ερυθρός Αστέρας Ουνικά Χαμάλαγα. 9 και 4 το μεγάλο ντέρμπι Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Και στις 10 η ώρα το άλλο μεγάλο ντέρμπι Ρεάλ Μαδρίτης Φενέρμπαχτσέ. Μάτς που μπορεί να κρίνει πολλά. Άρα το βράδυ θα ξέρουμε σίγουρα πολλά. Θα δούμε τι θα γίνει τελικά στο ντέρμπι στο ΆΚΑ του που θα είναι sold out το παιχνίδι. Από απουσίες, από ό,τι έχω διαβάσει, δεν έχουμε κάποια απουσία. Είναι πλήρης ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός, αν δεν κάνω λάθος. Νομίζω μέχρι και ότι η γη έχει επιστρέψει στις προπονήσεις. Που είχε πάει δεξιαστών. Αγραβάνης, εντάξει, είναι εκτός μόνιμα. Έχει κύριος καιρό ρίξη χιαστών. Είναι πολύ σημαντικά τα παιχνίδια σήμερα γιατί να δούμε τελικά τι θα γίνει. Αν θα νικήσει η Ρεάλ ή η Φενέρ και τι θα γίνει μεταξύ των ελληνικών ομάδων. Τέλος πάντων, είχαμε και κάποια μάτς στο NBA να τα αναφέρουμε. Miami Heat, Los Angeles Lakers. 113-131. Cleveland Cavaliers, Philadelphia Sixers 97-108. Ιτήθηκαν οι Cavaliers στην έδρα τους από τους Philadelphia Sixers. Πολύ καλή ομάδα Philadelphia. Μεγάλο διπλό. Δείχνουν οι Cavaliers να κάνουν κοιλιά και ενδεχομένως να χάσουν και το τρένο της τετράδος και της πεντάδος. Αν συνεχίσουν έτσι. Sacramento Kings, Brooklyn Nets 116-111. Και Portland Blazers, Minnesota Timberwolves 108-99. Ενώ τα ξημερώματα με τι παιχνίδια έχουμε. Στις 2 η ώρα, Orlando Magic, Detroit Pistons, Philadelphia Sixers, Charlotte Hornets. Στις 2.30, Atlanta Hawks, Golden State Warriors. Στις 3, Memphis Grizzlies, Denver Nuggets. Milwaukee Bucks, Indiana Pacers, Washington Wizards, Toronto Raptors και Chicago Bulls, Dallas Mavericks. Στις 4, Phoenix Suns, Oklahoma City Thunder. Στις 5.30, άλλα δύο παιχνίδια, Utah Jazz,
Minnesota Timberwolves και Los Angeles Clippers, New York Knicks. Μάλιστα, αυτά και από το μπάσκετ. Λοιπόν, να έχουμε τη δηλώση από τον δικηγόρο του Ολυμπιακού, τον Βασίλη Δημακόπουλο, ο οποίος λέει ότι η ένσταση του ΠΑΟΚ είναι αβάσιμη. Η διόρθωση στη λίστα των αξιωματούχων είναι εκ παραδρομής. Παραβίαση της προθεσμίας στη δήλωση της λίστας δεν παράγει ακυρότητα του φύλου αγώνα. Και συνεχίζει, η ένσταση του ΠΑΟΚ είναι αβάσιμη. Αυτό το διαβάσαμε. Ο τραυματισμός βεβαιώνεται πολλαπλώς και δεν επιδέχεται αμφισβήτηση. Επίσης, η μία ένεξη ενός αγώνα εξισούται με μία διακοπή αγώνα. Το αποτέλεσμα είναι πάντα το ίδιο, η ματέωση του αγώνα, άρα η μία ένεξη είναι και διακοπή. Πάμε στο τελευταίο διάλειμμα και επιστρέφουμε για αποφώνηση. Κάποτε φτάσαμε στο τέλος τη σημερινή μας εκπομπής. Ήταν ο 12ος παίκτης, το μικρόφωνο ήταν ο Διονύσης Θαλασσινός. Ανανοούμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα πλέον, στις λογικά στις 7 η ώρα.
Μην ξεχνάτε σήμερα Παναθηναϊκός Ολυμπιακός στο μπάσκετ και την Κυριακή πάλι Ντέωνιο Ντέρμπι, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός αυτή τη φορά, χωρίς θεατές για το ποδόσφαιρο. Να είστε όλοι καλά, καλό Σαββατοκύριακο σε όλους, γεια σας.